Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπου έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ σήμερα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Μια εκδήλωση της οποίας το θέμα αφορά το παρόν και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Αφορά την προοπτική της χώρας μας να ανακάμψει από μια πρωτοφανή σε ένταση αλλά και διάρκεια οικονομική κρίση. Μια κρίση που χαρακτηρίζεται πλέον ως η χειρότερη στην σύγχρονη ιστορία των οικονομιών της αγοράς. Το γιατί εκδηλώθηκε εξ αρχής έχει συζητηθεί επανειλημμένα. Είναι μια μεγάλη και θα έλεγα πικρή ιστορία. Ακόμα πιο πικρή ιστορία όμως είναι το πώς αντιμετωπίστηκε. Το μείγμα πολιτικής που επελέγει για την δημοσιονομική εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας και που εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια με ευθύνη τόσο των δανειστών όσο και των ελληνικών κυβερνήσεων είναι η αιτία του κακού. Είναι η αιτία που η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να βγει επιτέλους από την ύφεση. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπως και το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, είχε επισημάνει από την αρχή ότι η δημοσιονομική θεραπεία που επιβλήθηκε στην χώρα ήταν λανθασμένη. Όλες οι μελέτες διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΣΑ και άλλοι έδειχναν ξεκάθαρα ότι σε περιπτώσεις που απαιτείται μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή το ενδεδειγμένο μείγμα πολιτικής πρέπει να στηρίζεται κυρίως στη μείωση των δαπανών και λιγότερο στην ενίσχυση των εσόδων μέσω της φορολογίας. Για την ακρίβεια, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά τα 2/3 μείωση δαπανών μέσω του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών του Δημοσίου και κατά το 1/3 στην αύξηση φόρων και εισφορών. Η σημασία της σύνθεσης της δημοσιονομικής προσαρμογής αναδεικνύεται τόσο σε σχέση με την ένταση και την διάρκεια των ηφαισιακών επιπτώσεων όσο και με την εξέλιξη του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Οι συγκριτικές μελέτες δείχνουν ότι ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις δημοσιονομικής προσαρμογής το χρέος αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια αρχίζει να μειώνεται, στις περιπτώσεις των προσαρμογών που βασίζονται στα έσοδα η αύξηση τίνει να είναι μεγαλύτερη και να διαρκεί περισσότερο. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, τα δείγματα της διεθνούς εμπειρίας αγνοήθηκαν από την αρχή και το μείγμα εφαρμόστηκε από την ανάποδη. Τα 2/3 της προσαρμογής που είχε επιτευχθεί μέχρι σήμερα οφείλεται στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και μόνο το 1/3 στη μείωση των δαπανών. Ουσιαστικά, το βάρος έπεσε σχεδόν εξ ολοκλήρου στις πλάτες των φορολογούμενων, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Ελάχιστα έγιναν για να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές αιτίες της κρίσης, οι οποίες ήταν προφανείς με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΣΑ αλλά και άλλων οργανισμών. Το υψηλό κόστος σε συνδυασμό με την χαμηλή αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα και η ύπαρξη σοβαρών στρεβλώσεων και περιορισμών στη λειτουργία των αγορών που στραγγάλιζαν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό που τελικά έγινε ήταν να πετύχουμε, έλεγα, ένα σπάνιο κατόρθωμα. Εφαρμόστηκε μια εσωτερική υποτίμηση η οποία επηρέασε το βιωτικό επίπεδο των πολιτών χωρίς όμως να προσθέτει τίποτε στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Το δημόσιο χρέος βρίσκεται στο 180% του ΑΕΠ από 127% που ήταν το 2010. Η χώρα έχει χάσει πάνω από 26% του ΑΕΠ της και από το 2008 κατά μέσο όρο κλείνουν 100 επιχειρήσεις κάθε εργάσιμη μέρα και έχουν χαθεί κοντά στο 1.000.000 θέσεις εργασίας. Η δε συμπίεση των κατώτατων μισθών, όπως είχαμε από την αρχή προειδοποιήσει, ελάχιστα ωφέλη απέδωσε στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφόσον το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, αλλά και άλλοι παράγοντες όπως το κόστος ενέργειας, της γραφειοκρατίας και των περιορισμών στις αγορές, παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα.
Το ύψος των φόρων και των εισφορών που καλούνται σήμερα να πληρώσουν στο κράτος εργοδότες και εργαζόμενοι είναι τέτοιο που καθιστά την πλήρη μισθωτή εργασία ασύμφορη. Τα επίπεδα της αδήλωτης εργασίας εκτοξεύονται, ενώ οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης ξεπερνούν πλέον το 50% των νέων προσλήψεων. Μια εταιρεία που λειτουργεί ή σχεδιάζει να επενδύσει στην Ελλάδα γνωρίζει ότι για να προσλάβει εργαζόμενους και κυρίως εξειδικευμένα στελέχη θα πρέπει να επομισθεί ένα δυσβάσταχτο κόστος. Ενώ όλο και περισσότεροι Έλληνες με υψηλά προσόντα δυστυχώς εγκαταλείπουν τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, όλα τα προηγούμενα χρόνια μια μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης είχε πιστεί ότι για την ύφεση φταίει η αδυναμία αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης από την πλευρά των ελληνικών κυβερνήσεων. Η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις διαπραγματεύτηκαν τους όρους των προγραμμάτων, αλλά δυστυχώς σε λανθασμένη κατεύθυνση. Διαπραγματεύτηκαν για να αλλάξει όσο το δυνατόν λιγότερο το χρεοκοπημένο μοντέλο λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας και ουσιαστικά συμφώνησαν και επιδίωξαν φιλόδοξους δημοσιονομικούς στόχους με ένα μείγμα πολιτικής που ήταν γνωστό ότι δεν οδηγεί πουθενά. Το μεγάλο ζητούμενο είναι τι γίνεται τώρα. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στον στόχο για πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ και ο στόχος αυτός είναι αδύνατον να επιτευχθεί με την εφαρμογή της ίδιας αυτής συνταγής. Είναι αδύνατον να επιτευχθούν τέτοια πλεονάσματα σε μια οικονομία που δεν αναπτύσσεται και είναι αδύνατον να υπάρξει ανάπτυξη με αυτό το ύψος της φορολογίας και των εισφορών. Και ο φαύρος κύκλος πρέπει να σπάσει. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, εμείς ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών υποστηρίξαμε από την αρχή και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους να υποστηρίζουμε ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Με λιγότερους φόρους και εισφορές σε βάρος της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Με περισσότερες και τολμηρότερες μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στις αγορές. Ας καταλάβουν όλοι ότι κάθε μέρα που περνά, χωρίς δραστική αλλαγή δημοσιονομικής πολιτικής, η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, λιγοστεύει. Λιγοστεύει σε επιχειρήσεις, σε εισοδήματα, σε ανθρώπους, σε δεξιότητες και σε επίπεδο ζωής. Εναλλακτικές και βιώσιμες προτάσεις υπάρχουν. Και αυτό επιβεβαιώνεται από την εξαιρετική προσέγγιση του κυρίου Νεκτάριου που θα έχουμε την χαρά να δούμε και να συζητήσουμε στη συνέχεια. Το θέμα είναι οι προτάσεις αυτές να βρουν επιτέλους ανταπόκριση και εφαρμογή. Και θα ήθελα, κλείνοντας, να ευχαριστήσω τον κύριο Νεκτάριο αλλά και τους ομιλητές όλους που βρίσκονται εδώ απόψε και αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.